στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής στα αυτοδιοικητικά για το επόμενο πάνελ και τους καλεσμένους μας. Τους καλησπερίζουμε αμέσως. Και ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, υποψήφιος με τη δημιουργία ξανά επίσης στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλε. Θα περάσω τώρα στον κύριο Παπαδόπουλο. Εσείς είστε με τη δημιουργία ξανά υποψήφιος, κύριε Παπαδόπουλε. Η δημιουργία ξανά είχε κάνει έτσι μια δυναμική εμφάνιση στην αρχή της ίδρυσης του κόμματος με τον κύριο Τζίμερο να εκφράζει απόψεις οι οποίες ήταν αρκετά πρωτοποριακές εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί μετά μεσολάβησαν όλα τα γεγονότα που μεσολάβησαν και έμεινε και αρκετά πίσω η χώρα μας όσον αφορά τα οικονομικά της μεγέθη βέβαια. Σήμερα σε αυτές τις εκλογές, τι προσδοκάτε κύριε Παπαδόπουλε, τι αποτέλεσμα θέλετε να δείτε? Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα ένα ζητούμενο για μας. Η ουσία όμως είναι οι πρωτοποριακές ιδέες που αναφέρατε το 2012 να επανέλθουν στο προσκήνιο. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι η χώρα δεν έχει προχωρήσει ακόμα στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να έρθει αυτή η πολυπόθετη ανάπτυξη που όλοι αναφέρουν, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει. Εντάξει, σίγουρα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα μας στηρίξει σε αυτές τις εκλογές. Γιατί το πρόγραμμά μας είναι διαφορετικό. Η δημιουργία ξανά δίνει έμφαση στο επιχειρήν. Η δημιουργία ξανά είναι το μοναδικό ίσως κόμμα που από το 2012 που ιδρύθηκε δεν φοβήθηκε να πει αυτά που πραγματικά πρέπει να γίνουν στη χώρα. Δηλαδή, απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία, για να μειωθεί η φορολόγηση, για θέματα ασφάλειας. Δυστυχώς αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει και πολύ φοβόμαστε ότι θα χαθούν άλλα 4 χρόνια χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες τομές που χρειάζονται όπως για να προχωρήσουμε μπροστά. Συμφωνείτε κι εσείς ότι η Αλφα Θεσσαλονίκη έχει ζητήματα λόγω μεταναστευτικού αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε? Όλη η χώρα έχει και όλη η Ευρώπη έχει ζητήματα με το μεταναστευτικό και είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί αποσπασματικά από μια χώρα. Είδαμε χθες το θέμα στην Ιταλία που προέκυψε, που ανεπλάξει η Γερμανία, η Γαλλία. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς έχουμε πει ακόμα ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν νοείται να ψηφίζουν κάποια κόμματα νόμους και να μην τους εφαρμόζουν ή να τους εφαρμόζουν à la carte. Η μόνη περίπτωση ήταν οι 8 που ζητούσαν άσυλο από την Τουρκία, 8 στρατιωτικοί, οποτεδήποτε αλλού δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Δυστυχώς και σε αυτό το θέμα έχουμε δει ότι έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από όλα τα κόμματα, χωρίς να προτείνονται ουσιαστικές λύσεις, χωρίς να δίνονται λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων που έρχονται για μια καλύτερη μέρα, χωρίς να δίνονται να απαντούν τα ερωτήματα αυτών που πραγματικά θέλουν να φύγουν από εμπόλεμες περιοχές, από περιοχές που καταπιέζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Απλώς είναι θέμα πολιτικής εκμετάλλευσης για την ώρα. Υπήρξατε στις προηγούμενες εκλογές υποψήφιος? Ήμουν υποψήφιος και στο 2015 με τη δημιουργία ξανά πάλι στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Τότε βέβαια οι εκλογές ήταν με λίστα, όχι με σταυρό. Είμαι και μέλος του Συμβουλίου της Τοπικής Οργάνωσης. Ασχολούμαι ενεργά ουσιαστικά από το 2015, που τότε αποφάσισα ότι δεν γίνεται να παρακολουθώ άλλο αμέτωχος την πορεία της χώρας προς την καταστροφή. Και αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργά, όπως και πολλοί άλλοι συναγωνιστές, να το πω, από τη δημιουργία, που είναι άνθρωποι καθημερινοί. Κύριε Παπαδόπουλε, η Ελλάδα όμως προφανώς δεν αιμορραγεί μόνο στο θέμα της υγείας και των γιατρών και στο θέμα των επιχειρήσεων έχουμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Λόγω της υψηλής φορολόγησης φεύγουν έξω μεγάλες επιχειρήσεις, προτιμούν να κάνουν την έδρα τους κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, εγκαταλείπουν τη χώρα πάρα πολλές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχουν στο πρόγραμμά τους πολιτικές για να επαναφέρουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις πίσω και με τη μείωση σταδιακά των φορολογικών συντελεστών. Εσείς ποιος πιστεύετε ως κόμμα, τι πρεσβεύετε, ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που πρέπει να επιληθούν αμέσως την επομένη των εκλογών? Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ώστε η χώρα από το χειρότερο, ίσως η χειρότερη ίσως χώρα παγκοσμίως, θέματα να κάνεις μια νέα επιχείρηση να ανέβει μπροστά. Η φορολογία είναι ένα από αυτά, ωστόσο δεν είναι μόνο η φορολογία το ζητούμε. Δηλαδή και χαμηλή φορολογία να έχουμε όταν χρειάζεσαι 2-3 χρόνια για να πάρεις τις απαιτούμενες αδειοτήσεις για να κάνεις μια επένδυση, αυτό δεν βοηθάει. Όταν οποιοδήποτε συνδικαλιστής μπορεί να σου κλείσει να κατεβάσει το διακόπτης ΔΕΗ ή να σου κλείσει την επιχείρηση, επίσης δεν βοηθάει. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να αλλάξουν. Δυστυχώς δεν βλέπουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι πιθανότατα αυτή τη Νέα Δημοκρατία έχει διάθεση να τα αλλάξει.
θα πορευτούν με μια ήπια στρατηγική, κάνοντας μικρές μεταρρυθμίσεις όσο τους επιτρέπει η αναπόφευκτη ανάπτυξη μετά από την τελευταία τετραετία που συμπιέστηκε πολύ η οικονομία. Και θα χάσουμε άλλα 4 χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα ουσιαστικό. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν γενναίες αλλαγές, ειδικά στο το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Πρέπει να μπει πληροφορική παντού. Πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές επίσης στο φορολογικό σύστημα. Να έχουμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Δεν μπορεί κάθε υπουργός που βγαίνει να αλλάζει κάτι, να βάζει ένα καινούριο φόρο ανάλογα με το πόσα λεφτά του λείπουν για να καλύψει προεκλογικές παροχές. Πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα. Πρέπει να, να αλλάξουμε, όπως είπα, την οτροπία του δημοσίου. Δηλαδή, το δημόσιο σήμερα είναι έχει την κουλτούρα της σταθερότητας, είναι δυσκίνητο. Δεν αγαπάει την αλλαγή, δεν αγαπάει την καινοτομία. Πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε το θέμα της μονιμότητας του δημοσίου, που είναι ένα ταμπού που έρχεται από ένα εμφυλιακό ταμπού ενδεχομένως. Φοβούνται όλοι ότι θα βγει η επόμενη κυβέρνηση και θα διώξει τους μεν ή τους δε. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή για να μπορέσει το δημόσιο να προχωρήσει, να γίνει από δυνάστης, να γίνει υπηρέτης του πολίτη. Γιατί να ψηφίσει τη δημιουργία ξανά ένας πολίτης? Να ψηφίσει τη δημιουργία ξανά γιατί είμαστε αυτοί που λένε τις δύσκολες αλήθειες, αυτό που πρέπει επιτέλους να γίνουν, που κανένα άλλο κόμμα δεν τολμάει να πει με τέτοια ευθύτητα, ακόμα και αν πονάει τον πολίτη. Είμαστε εδώ όχι για να πάρουμε το 0,69, το 1,5, το 3% που θα μας βοηθούν. Είμαστε εδώ για να πούμε στον πολίτη ότι αυτά πρέπει να γίνουν, ώστε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να έχουν ένα μέλλον και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, όπως πολύ σωστά αναφέρανε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά πρόβλημα. Δηλαδή το brain drain, τεράστιο θέμα. Είναι σοβαρό το ζήτημα.